Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Πέμπτη σήμερα 22 Μαρτίου και είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του West. Επιβάλλεται ως κίνηση καλής θέλησης η Τουρκία να απελευθερώσει τους δύο Έλληνες στρατιωτικούς, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης προσερχόμενος στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε πως θα ζητήσει να υπάρξει επίσημη τοποθέτηση και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και σε επίπεδο Συνόδου Κορυφής. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν από την Τουρκία αυτά δείγματα γραφής μιας παραγωγικής και ουσιαστικής συνεργασίας που δεν περιορίζεται μόνο στο μεταναστευτικό, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι οι συμπεριφορές της Τουρκίας στο Αιγαίο, στην Κύπρο αλλά και της κράτησης των δύο Ελλήνων στρατιωτικών δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτές. Θα έρθουμε τώρα να δούμε όλα τα θέματα της Δυτικής Μακεδονίας και όχι μόνο, θα καλησπερίσουμε στο σημείο αυτό. Κυρίες και κύριοι, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, τον Θεόφιλο τον Παπαδόπουλο. Καλησπέρα, Θεόφιλε. Καλησπέρα, Δημήτρη. Καλησπέρα στους φίλους τηλεθεατές. Να ξεκινήσουμε από την ΔΕΗ. Αντίστροφα, μετράει ο χρόνος για την έναρξη της διαδικασίας πώλησης των λιγνητικών μονάδων Φλόρνας Μεγανόπουλης της ΔΕΗ. Να τα δούμε αναλυτικά. Να πούμε ότι γράψε σβήσε στο πολυνομοσχέδιο που αφορά την πώληση των λιγνητικών μονάδων και σε ανοιχτή γραμμή είναι το Υπουργείο Ενέργειας με την Κομισιόν για το πώς τελικά πρέπει να διαμορφωθεί και να έρθει στο σώμα της Βουλής. Αντίστροφα, λοιπόν, μετράει ο χρόνος για την έναρξη της διαδικασίας πώλησης των λιγνητικών μονάδων Φλόρινας και Μεγαλόπολης της ΔΕΗ με την κυβέρνηση και την εταιρεία, την γνωστή την εταιρεία το τελευταίο διάστημα, την DG Comp, να βρίσκονται στο τελικό στάδιο των διαπραγματεύσεων για το νομοσχέδιο που θα θεσμοτιστεί το ακριβές χαρτοφυλάκιο που θα τεθεί προς πώληση και τους όρους του διαγωνισμού που θα ακολουθήσει τον Ιούνιο. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει καταρτήσει ένα αρχικό σχέδιο, Δημήτρη, βασισμένο πάνω στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η ελληνική πλευρά έναντι της DG Comp στο κείμενο της συμφωνίας για την τρίτη αξιολόγηση, το οποίο έχει σταλεί στις Βρυξέλλες από την περασμένη εβδομάδα και το οποίο επαναδιατυπώνεται για να συμπεριλάβει τις παρατηρήσεις της εταιρείας μέσω συνεχούς ηλεκτρονικής αλληλογραφίας μεταξύ των δύο πλευρών. Μάλιστα. Το θέμα που καταγράφονται οι μεγαλύτερες αποκλίσεις και αξίζει εδώ να δείξουμε και την ανάλογη προσοχή δεν είναι άλλο από το εργασιακό, υπό την έννοια τόσο των θέσεων απασχόληση όσο και των εργασιακών σχέσεων υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς που θα προκύψει με την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης. Και εδώ έρχονται τα προβλήματα. Η ελληνική πλευρά, Δημήτρη, έχει δεσμευτεί στους δανειστές ότι πρέπει αυτός ή αυτοί που θα αγοράσουν τις ελληνικές ομανάδες να τις πάρουν καθαρές. Καθαρές ό,τι αφορά όλα τα θέματα τα οποία έχουν προκύψει. Το μεγαλύτερο αγκάθι είναι τι θα γίνει με το μέλλον των εργαζομένων και δει στις μονάδες της Μεγαλόπολης. Εκεί υπάρχουν 1.100 εργαζόμενοι. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι ο ιδιώτης ο οποίος θα θελήσει να αγοράσει τις συγκεκριμένες μονάδες δεν θα κρατήσει αυτόν τον μεγάλο αριθμό του προσωπικού. Και εδώ έρχονται τα προβλήματα για τη ΔΕΗ. Υπάρχει από τη μια πλευρά η παγία θέση του συνδικαλιστικού κινήματος, η οποία εκφράζεται μέσα από τη Γενόπ ΔΕΗ και δια του Προέδρου του Γιώργου Ταταμίδη. Και από την άλλη, υπάρχει η δηλωμένη της κυβέρνησης ότι θα προτείνει τη διαδικασία της εθολουσία εξόδου με μπόνους για να μπορέσει να καλύψει αυτά τα προβλήματα. Μέχρι να δούμε ποια θα είναι η δυναμική αντίδραση από την πλευρά των εργαζομένων, γιατί σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να δεχθούν απολύσεις. Αυτό το τονίζουμε. Μάλιστα. Ωραία. Να μείνουμε στη ΔΕΗ που μεταβιβάστηκε το ποσοστό 34,12% από το δημόσιο στο υπερταμείο. Μεταβιβάστηκε ουσιαστικά στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας. Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε στις 23 του 2018 η αυτοδίκαιη και χωρίς αντάλλαγμα μεταβίβαση από το ελληνικό δημόσιο 79.165 μετοχών της ΔΕΗ, ποσοστό δηλαδή 34,123% στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι βλέπουμε ότι ουσιαστικά η ΔΕΗ βρίσκεται στην διαδικασία που λέει, κύριοι, είμαστε μπροστά στο ότι πρέπει να πουλήσουμε τις μονάδες με δεδομένες και τις τελευταίες εξελίξεις. Αυτό όπως ήταν αφυσιολογικό και αναμενόμενο, δεν έμεινε αναπάντητο. Η πρώτη αντίδραση έρχεται από τον μέτωπο νίκης και πιο συγκεκριμένα από την κυρία Ραχίλη Μακρύ, την πρώην βουλευτή νομού Κοζάνης, η οποία με τελείο τύπου, το οποίο έχει αναρτήσει στην σελίδα της πολιτικής κίνησης, κάνει λόγο ότι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού ανακοίνωσε ότι ολοκληρώθηκε η αυτοδίκη και χωρίς αντάλλαγμα μεταβίαση από το ελληνικό δημόσιο των μετοχών της ΔΕΗ. Έτσι, μετά την ως άνω μεταβολή, η Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας κατέχει άμεσα το 34,123% των μετοχών της ΔΕΗ και έμεσα το 17% μέσω ΤΑΙΠΕΔ. Μάλιστα. Με συνολικό ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου να ανέρχεται σε 51,123%. Κύριε Καρυπίδη, κύριε Περιφερειάρχα Δυτικής Μακεδονίας που βγήκατε με τη σημαία του θα παρατηθώ εάν πουληθεί έστω και μία μετοχή της ΔΕΗ και θα στείλω όλους τους δρόμους. Τώρα που η κυβέρνηση σας ξεπούλησε το 51%, τι θα κάνετε, διαρωτάτε κυρία Μακρύ.
Φυσικά γνωρίζετε τι σημαίνει η συμμετοχή ενός επίορκου πλέον περιφερειάρχη που παραβίασε τις προεκλογικές του δεσμεύσεις απέναντι στους πολίτες που τον εξουσιοδότησαν με την εντολή προστασίας της ΔΕΗ στο εθνικό έγκλημα της εκποίησής της. Για καταλήγει, τι σημαίνει αυτό, το εθνικό, οικονομικό και κοινωνικό έγκλημα σε βάρος της Δυτικής Μακεδονίας? Θα μάθετε όταν αποκατασταθεί η δημοκρατία στη χώρα και αρχίσει η παραγραφή των εθνικών εγκλημάτων. Μάλιστα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι η κυρία Μακρύ, ενώ έχει στοχοποιήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό κύρια τη λειτουργία του Θοδωρή του Καρυπίδη, του Περιφερειακού. Δεν απαντάει όμως ο κύριος Καρυπίδης, δεν ασχολείται με την κυρία Μακρύ. Ο κύριος Καρυπίδης δεν μπορεί να απαντήσει, γιατί υπάρχει η δήλωση τόσο του Πρωθυπουργού, του Αλέξη του Τσίπρα, ότι δεν πρόκειται να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά και η δήλωση του Περιφερειακού Δυτικής Μακεδονίας που έλεγε ότι αν τολμήσουν να πουλήσουν μια μετοχή ή ένα σταθμό, εγώ θα παραιτηθώ και θα βγούμε στους δρόμους. Αυτό είναι η δεδηλωμένη δήλωση, την οποία μέχρι και σήμερα υπερασπίζεται. Αυτό περιμένουμε τώρα να δούμε, επειδή η ανακοίνωση είναι σκληρή, τι θα κάνει. Τώρα να φύγουμε από τη ΔΕΗ τώρα, να πάμε στο Δήμο Βοϊού, σε δύο υλικά πάρκα στο ανατολικό, δυτικό, στο Δήμο Βοϊού. Θα εγκατασταθούν το επόμενο διάστημα 21 ανεμογεννήτρες από την εταιρεία Άνεμος. Σωστά, σε δύο υλικά πάρκα, στο ανατολικό και δυτικό Άσκιο, στο Δήμο Βοϊού, θα εγκατασταθούν το επόμενο διάστημα 21 ανεμογεννήτριες με την εταιρεία Άνεμος να έχει ξεκινήσει την έρευνα και την εγκατάσταση μετεωρολογικού ιστού. Τα δύο υλικά πάρκα θα συνδέονται μεταξύ τους με την οδοποιία να αναλαμβάνει η εταιρεία του έργου. Το εν λόγω έργο που είναι εγκεκριμένο και έρχεται από το παρελθόν της θητείας του Βασίλη Πάτρα, υλοποιείται από την παρούσα δημοτική αρχή σήμερα, καθώς σήμερα με τον Δήμαρχο Δημήτρη Λαμπρόπουλο θα είναι προς όφελος της κοινωνίας. Να θυμίσουμε εδώ τους φίλους του Λιαδές ότι είχαν ξεσηκωθεί τότε οι κάτοικοι κύρια της περιοχής Χιάτισσας, γιατί δεν θέλαν κάτι τέτοιο να γίνει, γιατί άλλαζε τη χλωρίνα, την πανίδα της περιοχής. Όπως δήλωσε στο κρατικό ραδιόφωνο Κοζάνης ο Δήμαρχος του Δήμου Βοή, ο κ. Λαμπρόπουλος, οι ανεμογεννήτριες θα εγκατασταθούν στην κορυφογραμμή του όρους, έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες περιβαλλοντικές μελέτες και δεν απληρούν τη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, καθώς είναι χαμηλής βλάστησης. Τέλος, ωστόσο, θα υπάρχει και ένα ανταποδοτικό τέλος για τους κατοίκους με την εγκατάσταση των ανεμογεννητριών, η οποία θα ξεκινήσει το επόμενο δίμηνο και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με τις καλές και τις θετικές εκτιμήσεις μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού. Είναι ένα ρεπορτάζ το οποίο το έχουμε πάρει από το κρατικό ραδιόφωνο και το οποίο επιμελείται η συνάδελφος η Δέσποινα Αμαραντίδου. Τώρα, καιρό είχαμε να δούμε υπουργό στην περιοχή και από ό,τι λέει το kozan.gr, υπουργός τουρισμού Έλληνα Κουντουρά θα είναι η εκπρόσωπος της κυβέρνησης στις εορταστικές εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου. Όχι, είχαμε να δει καιρό. Αποδυναμώθηκε τελείως η διαδικασία που έλεγε ότι η Δυτική Μακεδονία είναι σε αλφα-αλφα προτεραιότητα. Καλά, εδώ στην κυβέρνηση δεν έχουμε υπουργό. Εντάξει, ναι, το ξέρουμε αυτό. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενώ μέχρι σήμερα, μέχρι πριν από δύο μήνες περίπου, οι υπουργοί ερχόντουσαν σχεδόν καθημερινά, θα τολμούσα να πω, στη Δυτική Μακεδονία. Τώρα, εδώ και πολύ καιρό, εδώ και δύο μήνες, δεν έχουμε τέτοια είδους διαδικασία. Έτσι λοιπόν, όμως, σύμφωνα με αποκλειστική πληροφορία την οποία παρουσιάζει η ηλεκτρονική εφημερίδα kozan.gr και πιο συγκεκριμένα η στήλη η Χίδρα, το πολιτικό πρόσωπο που θα εκπροσωπήσει την κυβέρνηση στην περιοχή είναι η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Έλενα Κουντουρά, και εκτός συγκαλυστικού απρόβλεπτα αυτή θα είναι στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 25η Μαρτίου στην πόλη της Κοζάνης. Μένει να μάθουμε και το επόμενο διάστημα σε επίπεδο Καστοριάς, Ρεβενών και Φλόρινας, ποιοι θα είναι εκείνοι που θα εκπροσωπήσουν την κυβέρνηση. Ωραία, να πάμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ τώρα. Τι εξελίξεις έχουμε όσον αφορά την αστυνομία και τις συλλήψεις? Εκτός από την μεγάλη επιτυχία, οι επιτυχίες είναι καθημερινές για την ελληνική αστυνομία όσον αφορά την διακίνηση ναρκωτικών. Έτσι λοιπόν, συνελήφθησαν χθες το βράδυ σε περιοχή της Φλόρινας από αστυνομικούς τμήματος ασφάλειας και της ομάδας πρόσληψης και καταστολής εγκλημάτων Φλόρινας, σε συνεργασία με το τμήμα συνοριακής φύλαξης κάτων κλινών, 5 υπήκοοι Σκοπιών ηλικίας 22, 23, 37, 46 και 58 ετών για εισαγωγή, μεταφορά και κατοχή ναρκωτικών ουσιών με σκοπό τη διακίνηση. Να πούμε ότι αυτοί οι δύο είχαν δύο γιοταχή επιβατικά αυτοκίνητα. Το πρώτο όχημα λειτουργούσε ως συντονιστής, προπομπό στη μεταφορά, ενώ το δεύτερο όχημα μετέφερε την ανώτερη ποσότητα κάναβης. Συγκεκριμένα στο πλαίσιο των ελέγχων που γίνονται, έγινε και άλλη μία εξάθρωση πάνω σε αυτό το κομμάτι και συνολικά κατασχέθηκαν 47 κιλά και 695 γραμμάρια ακατέργατης κάναβης, δύο γιοταχή επιβατικά αυτοκίνητα, 4 φορητία σύρματοι υπολογιστές, 9 κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό 415 ευρώ. Λοιπόν, βλέπουμε, Δημήτρη, ότι η επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας, οι επιτυχίες μάλλον είναι καθημερινές και πολλές. Τώρα, έχουμε και μία ακόμη πάλι παρέμβαση και σήμερα του Γιάννη Αντωνιάδη, του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Φλόρινας, να δούμε το θέμα. Αυτή τη φορά αφορά θέματα υγείας και πιο συγκεκριμένα την σλιδινή κατάσταση, η οικονομική κατάσταση την οποία έχουν περιέλθει οι συνταξιούχοι με αφορμή τα μνημόνια τα οποία ζούμε εδώ και 8 χρόνια περίπου. Και δεν έχει άδικο αυτό που λέει, γιατί ειδικά οι άνθρωποι που βιώνουν οι καρδιοπαθείς, οι καρκινοπαθείς και όχι μόνο,
είναι ακριβά τα φάρμακά τους. Ναι, και ο κύριος Αντωνιάδης έτσι λοιπόν σε αυτό το κομμάτι απάνω επέλεξε να κάνει τη δική του παρέμβαση με μια ερώτηση που απευθύνεται και έχει αποδέχτη τον Υπουργό Υγείας και συγκεκριμένα κάνει λόγο ότι ποια είναι η στάση και τι μέλλει γενέστε το επόμενο διάστημα από την πλευρά του Υπουργού σε ό,τι αφορά τα φάρμακα τα οποία χρησιμοποιούν οι συνταξιούχοι και αφορούν την πίεση, την καρδιά, το ζάχαρο, τον καρκίνο και άλλες ασθένειες, με δεδομένο το ότι έχει μειωθεί πολύ η οικονομική τους δυνατότητα να μπορούν να αγοράζουν όλα αυτά τα φάρμακα. Τι θα κάνει το Υπουργείο, θα μειώσει τις τιμές, θα διευκολύνει τους συνταξιούχους οι οποίοι δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα. Όλα αυτά εμπεριέχονται στο κείμενο της επιστολής και της ερώτησης που έχει καταθέσει με αποδέκτη τον Υπουργό Υγείας, ο βουλευτής Φλόρινας, νομού Φλόρινας της Νέας Δημοκρατίας, ο Γιάννης Αντωνιάδης. Ωραία, να κλείσουμε και με τις τελευταίες ειδήσεις. Να πάμε τώρα στον χώρο των φωτογράφων. Συναντήθηκαν λοιπόν οι φωτογράφοι Δυτικής Μακεδονίας την Τετάρτη 21 Μαρτίου και συζήτησαν διάφορα θέματα που τους απασχολούν. Αυτή η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Δυτική Κοζάνης με ομιλητή τον πρόεδρο του Σωματείου Φωτογράφων Βέργας, τον κύριο Κοντζίδη Δημήτριο. Η θεματολογία ήταν η έκδοση της νέας ταυτότητας και η ανάγκη να παραμείνει η έκδοση της φωτογραφίας στα καταστήματα των φωτογράφων λόγω του ότι είναι πλέον μία από τις κύριες εργασίες που τους έχουν παραμείνει. Η συζήτηση έκλεισε με την ελπίδα να εισακουστεί από την πολιτεία η πρόταση της Ομοσπονδίας ώστε να παραμείνουν οι επιχειρήσεις και οι θέσεις εργασία στον κλάδο. Να πούμε ότι και τα προβλήματα εδώ είναι πάρα πολλά, με δεδομένο το ότι καταλαβαίνουμε, Δημήτρη, ο καθένας μπορεί με το κινητό του τηλέφωνο να βγάλει τη φωτογραφία. Έχει πέσει πολύ ο τζίρος στο συγκεκριμένο χώρο. Να έρθουμε τώρα στον χώρο της αυτοδιοίκησης. Συγκεκριμένα την Τετάρτη 28 Μαρτίου, στις 11 το πρωί, θα συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Μακεδονίας. Η συνεδρίαση θα αφορά ένα πολύ σοβαρό θέμα. Συγκεκριμένα θα ξεκινήσει με μια σύσκεψη, στην οποία θα συμμετέχει ο πρόεδρος του Ταμείου Παρακαταθήκων και Δανείων, ο κύριος Βαρλαμίτης Κωνσταντίνος. Καταλαβαίνω λοιπόν έχει μια ιδιαίτερη σημασία αυτή η συνεδρίαση, γιατί ο πρόεδρος θα πει πολλά. Θα πει ποια είναι η κατάσταση των Δήμων, πώς μπορούν να αξιοποιήσουν το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων και τις δυνατότητες που δίνεται μέσα από αυτήν τη διαδικασία. Και να κλείσουμε από το χώρο του Συνδικάτου, όπου το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο προέκυψε από τις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες στον χώρο του συνδικαλιστικού κινήματος και συγκεκριμένα στο Σωματείο ΔΕΗ Ενέργειας, ο Σπάρτακος, θα συνεδριάσει τη Δευτέρα 26 Μαρτίου στις 10 το πρωί για να συγκροτηθεί σε σώμα. Άρα λοιπόν θα έχουμε και εκεί νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι πάλι πρόεδρος θα είναι ο κύριος Μόσχος Μόσχου. Μάστε. Ωραία, Θεόφιλε, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Τώρα, κυρίες και κύριοι, η συνθήκη της Λοζάνης δεν αναθεωρείται ούτε επικαιροποιείται και είναι απολύτως σαφής, δίχως να αφήνει ίχνος γκρίζων ζωνών, υποστηρίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα προς την Τουρκία. Ο κύριος Παυλόπουλος, αναφερόμενος στην Τουρκία, σημειώνει πως επιδιώκουμε σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας. Όμως, οι σχέσεις φιλίας και καλής γειτονίας με την Τουρκία, όπως επίσης και η ευρωπαϊκή της προοπτική, την οποία εμείς οι Έλληνες ευνοούμε, εξαρτάται από τον πλήρη σεβασμό του συνόλου του διεθνούς και του ευρωπαϊκού δικαίου. Ιδιαιτέρως δε από τον πλήρη σεβασμό της συνθήκης της Λοζάνης, της συνθήκης των Παρισίων του 1947 και του δικαίου της θάλασσας, το οποίο δεσμεύει την Τουρκία με τη μορφή γενικώς παραδεδειγμένων κανόνων του διεθνούς δικαίου. Να δούμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, τι δήλωσε κατά διάρκεια της εκπομπής του West Forum επικαιρότητας ο αντιστράτηγος εν αποστρατεία και πρόεδρος της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Ομού Κοζάνης, Μιχάλης Καψάλης, για την προκλητικότητα της Τουρκίας.